Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για την Ήπειρο, όμως και μια σπουδαία μέρα για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ, στο γεφύρι της Πλάκας, το οποίο ξαναστέκεται αγέροχο, πάνω από τον ποταμό Άραχτο, ανακατασκευασμένο ακριβώς όπως το έφτιαξε ο Μάστορας Μπέκας το 19ο αιώνα. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές που κατάφεραν μέσα σε 5 χρόνια να ολοκληρώσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο. Την περιφέρεια, χωρίς τη συνδρομή της οποίας το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Υποδομών, την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, τον προκάτοχο του κ. Καραγιάννη, τον νυν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, όλοι συνεργάστηκαν, τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, η Περιφέρεια, και η Επιστημονική μας Κοινότητα, η Δήμη, ο Δήμος, ο οποίος έχει το δικό του μερίδιο, το οποίο έπαιξε, για να μπορέσουμε σήμερα να απολαμβάνουμε και πάλι αυτό το θαύμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ένα γεφύρι τόσο ιστορικό, το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι των Βαλκανίων, ταυτισμένο με την ιστορία αυτού του τόπου, ταυτισμένο με δύσκολες εποχές στην ιστορία, στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία. Ένα γεφύρι το οποίο ξαναφτιάχτηκε όπως ακριβώς είχε φτιαχτεί, πιο στέρεο όμως, για να μπορέσει να αντέξει τα ορμητικά νερά του Αράχτου και να στέκει πάντα, όπως και σήμερα, περήφανο, όρθιο, μια παρακαταθήκη στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Και πάλι, θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Είναι ένα έργο, είχα την ευκαιρία να το πω και χθες, το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και θέλω πάντα να αποδίδω τα εύσημα σε όλους όσοι δούλεψαν πολύ σκληρά για να μπορέσει σήμερα να ολοκληρωθεί, να παραδοθεί και επίσημα εντός του επόμενου μήνα, για να μπορέσουν και πάλι να το απολαμβάνουν όλοι οι επισκέπτες, αλλά φυσικά και οι κάτοικοι της περιοχής, η ιστορία της οποίας είναι ταυτισμένη με το γεφύρι της Πλάκας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να το απολαύσω ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ.